Από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στο πλάι του συντονιστικού αγώνα για τα άγραφα. Επισκεφτήκαμε την περιοχή, ακούσαμε τους προβληματισμούς του λαού, τις ανησυχίες του σχετικά με το μέγεθος της περιβαλλοντικής καταστροφής και την απώλεια στο εισόδημά του που θα προξενήσει τοποθέτησαν αναμετρητριών στην περιοχή. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απελευθέρωση της ενέργειας, η απολιγνητοποίηση και αντικατάσταση με εισαγόμενο φυσικό αέριο, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, είναι σε πλήρη εξέλιξη στα Άτραπα, όπως και στην Εύβοια, στη Στερεά, τη Βόρεια Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Τίνο, στις Κυκλάδες, όπου διεξάγονται μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις. Αυτή η στρατηγική δεν έχει κριτήριο την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Συνδέεται με τη δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ιδιωτική εμπορική αξιοποίηση των δασών με το πράσινο New Deal. Με κριτήριο το κέρδος χρηματοδοτούνται όμιλοι της ενέργειας με εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ χρήματα του λαού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλονται νέοι πράσινοι φόροι, συνεχείς ανατιμήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας όπως τώρα με 50% πάνω στα οικιακά τιμολόγια. Αυτό το δρόμο υπηρέτησε Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η κυβερνήση του. Με αδιανόητες αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον, με μη αναστρέψιμες αλλαγές στα βουλά, δέσμευση υδάτινων όγκων που επηρεάζουν αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφική παραγωγή, εντείνουν την ανεργία, που οπλίζει το χέρι των εμπριστών για την εξυπηρέτηση των ανταγωνισμών των ομίλων, ενώ βάζει τους ενεργειακούς κολοσσούς ανάδοχους στα καμένα. Με μια σκυταλοδρομία αναπτυξιακών νόμων, όλες οι κυβερνήσεις απάλλαξαν τα μονοπόλια από μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, από κάθε έλεγχο, παραδίνοντάς τους γρήγορα για business περιοχές μεγάλου φυσικού κάλους και ιστορικής σημασίας, όπως τα άγραφα, περιοχές Natura, άλλες με αρχαιολογικά ευρήματα. Από τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, ο λαός βρίσκεται χαμένος. Βλέπει τις τιμές του ρεύματος να αυξάνονται, συνεχόμενα blackout, υποβαθμίζεται το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Δεν έχει πρόσβαση πολλές φορές στις περίκλειστες υποεκμετάλλευσης περιοχές. Άρα λοιπόν είναι ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια σε αυτή την αντιλαϊκή και περιβαλλοντοκτόνα στρατηγική, για να αξιοποιηθούν όλες οι μορφές παραγωγής ενέργειας προς όφελος του λαού και σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Χρειάζεται ενιαίος κρατικός φορέας ενέργειας στα πλαίσια κοινωνικοποίησης των μέσων παραγωγής και κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας, που θα αντιμετωπίζει την ενέργεια σαν κοινωνικό αγαθό, όχι σαν παράκριβο εμπόρευμα στα χρηματιστήρια ρήπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, έχοντας ακούσει τις τοποθετήσεις του αναφέροντος και της Κομισιόν, στηρίζουμε πλήρως τις τεκμηριωμένες ενστάσεις της αναφοράς. Να μείνει ανοιχτή η αναφορά προς εξέταση, να σταματήσουν οι εργασίες και να ζητηθούν γνώμες από τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά και η τοποθέτηση της ελληνικής κυβέρνησης για τις μεγάλες ευθύνες που έχει.